Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση και όλος αυτός ο καυγάς που παρατηρούμε, κυρίως ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να συγκαλύψει κάτι το οποίο δεν συγκαλύπτεται. Προσπαθεί να συγκαλύψει την απόλυτη στρατηγική σύγκληση που έχουν αυτά τα δύο κόμματα. Και εξηγούμε. Δεν είναι μόνο ότι ψηφίσαν μαζί τα μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει τα άλλα δύο μνημόνια της, που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Θα δούμε και συγκεκριμένα ζητήματα. Πάρουμε το ζήτημα του ασφαλιστικού, για παράδειγμα, που ταλανίζει τους συνταξιούχους. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για το ασφαλιστικό πινοσέτ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφήρμοσε το νόμο Κατρούγκαλ, που είναι ένα ασφαλιστικό πινοσέτ. Δεν έχει καμία σχέση. Καλά, καλά. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με. Κύριε Κωνσταντινέα, το θέμα με το ασφαλιστικό πινοσέτ, αν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, είναι ότι είναι ουσιαστικά ανταποδοτικό. Δηλαδή ότι για να πάρεις μια σύνταξη πρέπει να πληρώσεις εσύ. Αυτό είναι η ουσία, η ιδιωτικοποιημένη ασφάλιση. Αυτό το κάνετε εσείς. Εσείς το κάνατε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι καμία σχέση, κύριε Κωνσταντινέα, αφήστε με να ολοκληρώσω όμως. Στο ζήτημα των μισθών. Η Νέα Δημοκρατία προχώρησε μια ολόκληρη πολιτική, η οποία έριξε τους μισθούς 20, 30, 40% άμα βάλουμε και τη φορολογία. Επί ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά στα χρονικά μετά από 15 χρόνια, ο μέσος μισθός κατρακύλησε κάτω από τα 1000 ευρώ. Και λέω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα μέσο μισθό κάτω από το μέσο μισθό της Κουάλα Λουμπούρ στην Αθήνα, επί ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε το 2018-2019. Πάρουμε το ζήτημα της καταστολής, ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία ότι θα φέρει μεγάλη καταστολή, αλλά κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έχει προχωρήσει τις προληπτικές συλλήψεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που με τον καινούριο ποινικό κώδικα που φέρνει τώρα, γιατί δεν είναι το ζήτημα του βιασμού το κύριο, φέρνει, αν θέλετε, ισχυροποίηση του τρομονόμου και φέρνει διατήρησή του, ισχυροποίηση μια σειρά τέτοιων πλευρών και φέρνει στην ουσία ένα ολόκληρο αντιδραστικό πλαίσιο πάνω στον ποινικό κώδικα. Και το ζήτημα ποιο είναι. Ακούμε από τον κύριο Κωνσταντινέα, επιχαίρει, γιατί λέει ότι πιάσαμε τους στόχους. Σωστά. Τους πιάσανε τους στόχους. Αλλά ποιος τους πληρώνει τους στόχους? Ποιους στόχους? Τους δημοσιονομικούς στόχους. Κοιτάξτε, όχι. Το θέμα είναι ότι πιάστηκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αλλά ποιος τους πληρώνει τους δημοσιονομικούς στόχους? Τους πληρώνει δηλαδή ο Φουφουτός. Γιατί όταν λέμε ότι κάτι δίνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ωραία, δίνει. Αλλά ξέρετε πόσα μας παίρνει. Μας παίρνει 55 δισεκατομμύρια ευρώ για να δώσει πίσω το ένα. Και είναι κοροϊδία να συζητάμε τώρα και να λέμε εάν πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θα το κόψει η Νέα Δημοκρατία. Τα 55 διότι... είναι και για τα σχολεία και για άλλα πράγματα που πρέπει να λειτουργήσει το κράτος. Να λειτουργήσει το κράτος, αλλά τα 9 δις, κύριε Κωνσταντινέα, τα 9 δις είναι πλεώνασμα. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. 9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πλεώνασμα από τα 55. Και από τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα. Εσείς έχετε την υπόθεση, θα δώσετε πίσω το ένα, λέτε. Ένα πολύ μεγάλο ένα κομμάτι είναι υπεραποσβέσεις που θέλετε να κάνετε, που τους έχει ζητήσει ο ΣΕΒ. Να λέτε τις αλήθειες όταν μου τότε μιλάτε. Να λέτε τις αλήθειες. Εμείς με το ΣΕΒ που χαμηλώσαμε τον υποκατώτατο μισθό, αγαπητέ. Γιατί τον ενδιαφέρει ο μέσος. Καταλάβετε τη διαφορά. Το υπάρχει υποκατώτατο μισθό του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος που το φέραμε. Κύριε Κωνσταντινέα, μα λέτε ότι και μας λέτε εσείς για το ΣΕΒ. Κύριε Κωνσταντινέα, που πήρατε θέση υπέρ του ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ δεν πληρώνει τον υποκατώτατο, ναι. Πληρώνει το μέσο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Στο μέσο μισθό. Ο μέσος γιατί, δεν τον πήρα, γιατί δεν το ψηφίσατε. Γιατί τον έχετε κατεβάσει. Τα 5,86 γιατί δεν ψηφίσατε υπέρ στα 6,50. Το μέσο δεν μισθό, το ψηφίσατε. Τον μέσο τι μισθό που το παίρνει ο μέσος εργαζόμενος, εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατεβάσατε και άλλο. Ακολουθώντας τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς, ναι. Τα εσείς, αυτό είναι η έκθεση. Ναι. Έπεσε κάτω από τα 1000 ευρώ. Την έκθεση πιανού διαβάζω. Τώρα τη Deutsche Bank, κύριε Κωνσταντινέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έκανα, ναι, παρακαλώ. Ωραίες εκθέσεις, ναι, ναι, αφήστε με λίγο. Ωραίες εκθέσεις διαβάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τη Deutsche Bank με καλύψατε πλήρως. Πέστε τώρα, συνεχίστε. Συνεχίστε τη Deutsche Bank. Να ακούει ο κόσμος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα που δεν ψήφισε για τον υποκατώτατο και το κατώτατο. Και λέει άρνηση. Μπορώ να μιλήσω όμως και αυτό. Deutsche Bank, με καλύψατε. Έχετε αυτό το ύφος, το έχω και εγώ αν θέλετε. Όχι, προς Θεού δεν το έχω και εγώ αυτό το ύφος. Δεν είναι και εγώ το έχω αυτό το ύφος, αλλά αφήστε να μιλήσω λίγο. Σας βλέπω ότι αγωνόσαστε. Καθόλου δεν αγχώνομαι. Είπατε Deutsche Bank, σας βλέπω αυτό το ύφος. Σας βλέπω ότι αγωνόσαστε με την Deutsche Bank. Λέω λοιπόν, τι έρχεται και κάνει τώρα, τι έρχεται και κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί, επειδή μας αρέσουν οι παροιμίες, ακολουθεί τη λεγόμενη, το γνωστό παραμύθι του Χότζα. Τι λέει λοιπόν ο Χότζα, λέει το εξής. Ναι. Βάλε μέσα στο σπίτι και ένα γουρούνι, βάλε μέσα στο σπίτι και το άλογο, βάλε μέσα στο σπίτι και την κότα, βγάλε μετά το γουρούνι και πες τώρα έχουμε ελαφρύνει. Αυτή είναι όλη η συζήτηση. Για να πάμε, αν θέλετε, και στο νομοσχέδιο με την, με την περιβόητη. Είναι μπερδεμένο ακόμα για να το πει κάποιος, ναι, ναι. Να το διατυπώσει. Γιατί είναι η προνομοθέτηση της μη
μείωση του αφορολόγητου. Την ίδια ώρα, προσέξτε, την ίδια ώρα που οι ελεύθεροι επαγγελματίες τώρα δεν έχουν αφορολόγητο, την ίδια ώρα που έχει καταρρεύσει το αφορολόγητο, την ίδια ώρα που αν δούμε τον προϋπολογισμό από τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επιχειρήσεις πληρώνουν μόνο 2 δισεκατομμύρια. Για να μην λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Και τελειώνω. Και λέω λοιπόν, επειδή αυτό που έχει σημασία έχει να δούμε ότι, αν θέλετε, για ποιο λόγο υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, είπε ο κ. Καχρημάκης πριν, έκανε μια διατύπωση ότι αυτός ο καυγάς, αν θέλετε, ενοχλεί τον κόσμο. Δεν τον ενοχλεί ο καυγάς. Ξέρετε τι ενοχλεί τον κόσμο? Το γεγονός ότι πάει και ψηφίζει και νομίζω ότι ψηφίζει όχι στο μνημόνιο και του βγαίνει ναι. Το γεγονός ότι ό,τι και να ψηφίζει όλο το προηγούμενο διάστημα του βγαίνει μνημόνιο. Αυτό είναι που τη δίνει στον κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος λέει έλεος με την πολιτική. Και αν θέλετε, αυτό είναι και το ουσιαστικό που να συζητήσουμε τώρα, γιατί βγήκε η έκθεση τη Κομισιόν. Γίνεται όλο αυτό ο καυγάς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο θα διαχειριστεί καλύτερα αυτή την κατάσταση, αλλά τι δείχνει η έκθεση της Κομισιόν? Ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε νέα δημοσιονομικά μέτρα για να διασφαλιστεί ο δημοσιονομικός χώρος, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, στην οποία συμφωνούν και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτάξει των πληστηριασμών. Αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθεί την επόμενη περίοδο. Αυτή είναι η πολιτική η οποία τσακίζει και τους εξαθλειωμένους και τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένας βιασμός, για να πάμε και σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, της ορολογίας. Είναι μεσαία τάξη αυτοί που έχουν 10.000 ευρώ? Δεν είναι. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε ένα άλλο ζήτημα. Για ποιο λόγο, όπου και να πάμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, βλέπουμε να τσαλαπατιέται η μεσαία τάξη? Είναι τυχαίο φαινόμενο? Είναι τυχαίο φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα ή συμβαίνει και στην Ευρώπη, συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ? Αν λοιπόν το εξετάσουμε το φαινόμενο, θα καταλάβουμε γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν το ίδιο επί της ουσίας πολιτικό πρόγραμμα. Και ο λόγος είναι απλός. Ο λόγος είναι ότι για να διασφαλιστούν τα κέρδη των μεγάλων ομίλων, των μονοπωλιακών ομίλων, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, απαιτούνται τέτοια μέτρα. Απαιτείται φθηνή εργατική δύναμη, ιδιωτικοποιήσεις, ένα κράτος που να βολεύει τις επενδύσεις, και γι' αυτό το λόγο, τελειώνουμε αυτό, εμείς ως ΚΚΕ λέμε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ένας δρόμος στον οποίο οι εργαζόμενοι ζουν για να κερδίζουν αυτά που ζουν. Ο δρόμος αυτός απαιτεί να ξεμπερδέψουμε το καπιταλιστικό κέρδος και ζητάμε ισχυροποίηση του ΚΚΕ για να παλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και εσάς αφορά το ερώτημα, αν αυτές οι εκλογές είναι εξίσου κρίσιμες με βάση τα ποσοστά και τα αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Θα σας πω. Καταρχάς, εμείς έχουμε σταθεροποιήσει τις δυνάμεις που ως κόμμα, να ξεκινήσω από αυτό που με ρωτάτε, και αν δούμε πόσοι μας έχουν στηρίξει συνολικά σε μία από τις τρεις κάλπες, θα δούμε ότι είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Οπότε και με αυτό το στενό εκλογικό τρόπο να δει κανείς το ζήτημα, νομίζω ότι ο πολιτικός μας λόγος αρχίζει και προσεγγίζει όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους, και αυτό είναι το μείζον. Γιατί αν θέλετε, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Τι εννοώ? Η έκθεση της Κομισιόν είναι ένα από τα πολλά σημάδια, αλλά αν δούμε λίγο πιο ουσιαστικά το ζήτημα, θα δούμε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμένουν στο 3,5% τουλάχιστον για 2-3 χρόνια ακόμα. Θα δούμε ότι ο μέσος μισθός δεν έχει καμία απολύτως προοπτική να αυξηθεί. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΙΝΑΛ μιλάνε για μια ανάγκη αύξηση του κατώτατου μισθού, όχι του μέσου μισθού. Κανείς δεν μιλάει για το μέσο μισθό. Όλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, κάνουν λόγο για ένα αναπτυξιακό μοντέλο, ο καθένας με τη δική του λογική, που τάχα θα λύσει το πρόβλημα. Τι συγκαλύπτουν όμως? Ότι η ανάπτυξη σημαίνει κέρδη. Ο επενδυτής δεν θα έρθει να βάλει τα λεφτά του αν δεν πάρει κέρδη. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τον επενδυτή να επενδύσει χωρίς κέρδη. Και τα κέρδη για να έρθουν απαιτούν φθηνή εργατική δύναμη, διάλυση κάθε δομής προστατεύει το λεγόμενο δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον και πάει λέγοντας, ιδιωτικοποιήσεις, απαιτούν ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα τροφοδοτεί και με ένα φορολογικό σύστημα που τροφοδοτεί την ανάπτυξη και πάει λέγοντας. Απαιτούν δηλαδή μνημόνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μνημονιακά μέτρα εμφανίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ευρώπη εδώ και τρεις δεκαετίες, στη ΣΥΠΑ που έχει διαλυθεί το λεγόμενο αμερικανικό όνειρο, στην Ιαπωνία, οπουδήποτε στον κόσμο θα δούμε ότι ο καπιταλισμός και η ανάπτυξη μεταφράζεται σε εξαθλίωση για τους εργαζόμενους. Πουθενά! Και εγώ εδώ πέρα, αν θέλετε, το καθατέθω. Η Σοβιετική Ένωση ήταν παράδεισος. Πάρα πολύ καλά ήταν η Σοβιετική Ένωση. Βέβαια, ήταν η χώρα η οποία μέσα σε 15 χρόνια κάλυψε 100 χρόνια απόσταση και κέρδισε τον φασισμό. Αυτή είναι η Σοβιετική Ένωση. Και λέω λοιπόν, πουθενά στον κόσμο, πουθενά, όποιος και να προσπαθεί να μου το φέρει το παράδειγμα, δεν έχει να φέρει ένα παράδειγμα φιλολαϊκού καπιταλισμού. Κανένα. Και εμείς λέμε λοιπόν, η βαρβαρότητα του καπιταλισμού φαίνεται το γεγονός ότι όποιος και να έρθει στην κυβέρνηση, όποια και να είναι το κυβερνητικό σχήμα την επόμενη περίοδο, θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση και μια εξίσου αντιλαϊκή αντιπολίτευση, γιατί πιστεύουν στο ίδιο στόχο, στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Και γι' αυτό το λόγο, αν οι εργαζόμενοι θέλουν να κρίνουν
και τις εκλογές, αν θέλετε, με βάση την τσέπη τους, πρέπει να δουν ποιος τους μιλάει για ανάκτηση των απολειών των τελευταίων 10 ετών. Κανένας από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας. Ποιος μιλάει για να ικανοποιηθούν ανάγκες τους. Κανένας από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας. Εμείς τους λέμε, υπάρχει άλλος δρόμος, η Ελλάδα του σοσιαλισμού μπορεί να λύσει τα προβλήματα και το ΚΚΕ θα ισχυροποιηθεί, γιατί μόνο ένα κίνημα το οποίο έχει τέτοιο προσανατολισμό συγκρούεται με το καπιταλιστικό. Άμεσα. Άμεσα. Θα σας πω. Όταν ξεμπερδέψουμε όλους αυτούς. Όταν ξεμπερδέψουμε με όλους αυτούς που επειδή αγαπάνε τον καπιταλισμό θέλουν να πούνε ότι αφήστε το σοσιαλισμό για πιο μετά. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς σας λέω. Ναι, προφανώς, αφού τον υπηρετείτε τόσο πιστά και ο ΣΕΠ. Εσείς, ναι, ναι. Και η Μέρκελ σας λέει, είστε ο καλύτερος. Ο κόσμος σας ψηφίζει. Ναι, ο κόσμος λοιπόν. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Θα σας πω τι έπαθε ο κόσμος. Ο κόσμος πρώτα τον κορόιδεψε ο ΣΥΡΙΖΑ και του είπε ότι όλα αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Αντισταθήκαμε και δεν υποκληθήκαμε σε αυτούς που λέγανε ότι ο ρεαλισμός είναι ο καπιταλισμός και ο κόσμος το βλέπει. Βλέπει ότι ο καπιταλισμός φέρνει φτώχεια, φέρνει εξαθλίωση, φέρνει εξαχρίωση, φέρνει πολέμους. Και λέμε, για να υπάρχει κάτι διαφορετικό, πρέπει να κινηθούμε στον αντίποδα, στην άλλη όχθη, στην όχθη που συγκρούεται με το καπιταλιστικό κέρδος, που συγκρούεται με κάθε πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αστικής Τάξης, είτε τη φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νουδού, είτε έχει φιλολαϊκό, είτε αντιλαϊκό, αν θέλετε, είναι πιο εμφανώς αντιλαϊκό, είτε έχει ένα φιλολαϊκό προσωπείο. Και με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε και στο σήμερα και στο αύριο.